Ελληνικά Τζαβάρδια. Μια κούρσα στην επικαιρότητα. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Μηδενική, μηδενική. Τι μηδενική ρε μαμαζελίτσα, δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Άσε ρε κοπελιά, δεν βλέπεις τι γίνεται. Κλέψε ρε παιδί μου, φάε, δεν λέω, βουλευτής είσαι, φάε. Αλλά με τρόπο. Τούτη εδώ της μεταπολίτευσης τρώνε λες και δεν υπάρχει αύριο. Δύο στους τρεις πρώην καταχραστές συνιστούν Siemens. Αυτοί ξέρουν. Και να σου πω, δεν έχω καταλάβει. Τι είναι αυτό το συμφοράει. Συμφοράει όπως το πες. Σύστημα προστασίας για τους Ολυμπιακούς του 2004 ήταν. Το οποίο λειτουργήσε. Ναι, λειτουργήσε για να δικαιολογηθεί η μίζα. Ένα εκατομμύριο μάρκα. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν μπορώ τώρα να σου πω ακριβώς πόσα είναι. Δεν θυμάμαι και πόσο έχει το μάρκο σε ευρώ. Θα θυμάται τσουκάτο έννοια σου. Ο Βενιζέλος έχει εκνευριστεί πολύ με το θέμα της Siemens. Δεν μπορεί όλοι οι άλλοι να πήραν και αυτός να μην είναι στην απόξω. Άντε, ντε! Που ο Βενιζέλος θέλει, λέει, εσωτερική εξεταστική επιτροπή. Ναι, τι είναι πάλι αυτό. Εδώ έκλεβαν ενώ σου έκαναν κυβερνητικό έργο. Τώρα θα μας πείσουν ότι θα ελέγξουν και ποιος τα άρπαξε. Τέλος, για το Πασόκα ένα όνομα κάηκε. Και ως εκεί θα πάει η έρευνα. Αυτό του Τσουκάτου. Ακριβώς, τον άδειασαν αμέσως. Σου λέει η Θόδωρα, δεν ήρθε τίποτα στα ταμεία, στρατηγέ μου. Ψάξε αλλού. Σε καμία τσέπη, ίσως. Σε καμία εξυγχρονιστική τσέπη. Στον μπουντουάρ της Πόπη, στη θήκη των γυαλιών σου, όχι στο κόμμα πάντως. Τουλάχιστον ο Κυριάκος αξιοποίησε τη μίζα άμεσα. Έφτιαξε εξοπλισμό για 650 γραφεία. Η δέσμευση έγινε πράξη. Πάντως, πώς εξηγείς ότι ήταν πολλοί χιώτες μπλεγμένοι. Και αυτή στη μίζα φαίνεται πάνω δυο-δυο. Μπα, παραπάνω ήταν. Και πώς μπλέκεται το όνομά τους με το 1 εκατομμύριο μάρκα. Ξέρω εγώ, μπορεί να θέλουν να τα ρίξουν στη μαστίχα. Τι δηλαδή, μαστίχα χείου ο Τσουκάτος. Ναι, και τώρα με γεύση μίζα. Για πιο δυνατές εμπειρίες. Άσε με ρε μαμαζελίτσα. Κρίμα, κάποιος τους χάλασε τα σχέδια. Η μαστίχα Τσουκάτου θα έμπαινε και στο χρηματιστήριο. Σαν μετοχή βούσκα εννοείται. Θυμάσαι Γιάννο, θυμάσαι. Το Καραμανλής. Τι ο Καραμαλής. Ξέρω εγώ πολύ ατάραχος ρε παιδί μου. Ήταν στις Βρυξέλλες γι' αυτό. Στην Αθήνα θα αλλάξει 10 χρώματα. Δεν εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία πάντως, αυτό δήλωσε. Αυτό δήλωσε και μετά λιποθύμησε. Ακόμα δεν εμπλέκεται. Για περίμενε τις εξελίξεις. Να δεις που ο Μάκης θα βγάλει κρυφή κάμερα από τη μοιρασιά. Ένα μάρκο για μένα, ένα για την Πόπη και ένα για σένα κοντέ. Σκα Τζαβάρδια. Η επικαιρότητα με τη ματιά της θεατρικής ομάδας Μίγα Μες Το Γάλα. Email miga@alfa989.gr.